Τα κρούσματα κορονοϊού συνεχίζουν να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες σε όλη την χώρα με αμείωτο ρυθμό. Ενώ την ίδια ώρα αυξάνονται οι εμβολιασμοί με τα μέτρα που μπήκαν σε εφαρμογή το προηγούμενο Σάββατο να αποδίδουν, καθώς οι εμβολιασμοί έχουν παρουσιάσει αύξηση πάνω από 200%. Έτσι λοιπόν, όπως δηλώνει στην κάμερα του ένα τσάνελ ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, κ. Δίνος Κλητσιώτης, στην Καβάλα έχουν αυξηθεί οι εμβολιασμοί με την πρώτη δόση του εμβολίου. Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες, από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα και ισχύουν τα νέα μέτρα, τα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίες, τους έχουμε μια αισθητή αύξηση αυτό που κάνουν την πρώτη δόση. Είναι ένα ενθαρρυντικό σημείο. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση αυτών που κάνουν για πρώτη φορά το εμβόλιο τους. Αυτό όμως που θα πω ότι πλέον, ακούγοντας όλους τους ειδικούς, ότι απαιτείται και αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει το εξάμηνο του εμβολιασμού θα πρέπει να κάνουν και την τρίτη αναμνηστική λεγόμενη δόση. Ήδη εμείς στο νοσοκομείο, οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί με τις δύο πρώτες δόσεις, αυτοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εξάμηνο, οι περισσότεροι το έχουν κάνει. Δεν είναι υποχρεωτική η τρίτη δόση, αλλά αυτό που μας είναι ικανοποιεί είναι ότι οι περισσότεροι πλέον γιατροί μας και νοσηλευτές μας έχουν κάνει ήδη και την τρίτη δόση. Θα επιμείνω στην αύξηση αυτή και θα ήθελα να απευθυνθώ στους συμπολίτες μου να τους πω, όχι λόγω υποχρεωτικότητας, λόγω αναγκαιότητας για την υγεία τους, θα πρέπει να σκεφτούν να κάνουν το εμβόλιο. Επίσης, ο κ. Κλητσιώτης κάνει γνωστό ότι υπάρχουν αρκετοί πολίτες της Καβάλας οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει και την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Έχουν αρχίσει οι πολίτες να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου, έχουμε. Βεβαίως. Χθες είχαμε πάνω στο νοσοκομείο. Όμως χθες κάναμε 130 εμβόλια, από τα οποία τα 70 ήταν πρώτες δόσεις, κάποια πρώτη δόση, κάποια ήταν δεύτερες δόσεις και γύρω στα 30 την λεγόμενη αναμνηστική δόση. Τέλος, ο κ. Κλητσιώτης ενημερώνει τους πολίτες ότι για την είσοδό τους στο νοσοκομείο ή στα εξωτερικά ιατρία θα πρέπει να υποδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή rapid test πλην την είσοδό τους στα επίγοντα. Και μια και μου δίνεται ευκαιρία να πω στους συμπολίτες μου ότι πλέον, όπως ισχύει με τα καινούργια περιοριστικά μέτρα, για την είσοδο στο νοσοκομείο και στα εξωτερικά ιατρία πλην των επηγόντων, όσοι έρχονται θα πρέπει είτε να είναι εμβολιασμένοι είτε να έχουν μαζί τους rapid test 24 ώρων. Ωραία. Να πούμε λίγο και για την κατάσταση του νοσοκομείου, να πούμε ότι ασφυκτιά και το νοσοκομείο της Καβάλας. Δεν αμφισβητείται αυτό που λέτε, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 40 ασθενείς στον 5ο όροφο στην κορονοκλινική μας και 6 ασθενείς στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Και να πληροφορήσω ότι στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι όλοι ανεμβολιαστοί και στο 5ο όροφο στην κορονοκλινική μας το πλείστον το 90% είναι ανεμβολιαστοί. Και αυτό θα πρέπει πολλούς να τους προβληματίσει, πολλούς να τους βάλει σε σκέψη γιατί οι ανεμβολίαστοι σε τόσο μεγάλο ποσοστό κολλάνε την νόσο και όχι εμβολιασμένοι.